Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 κάτοικοι των Διαβατών, γιατί είχαμε εκπρόσωπο χθες των κατοίκων της περιοχής σας. Όχι όλοι οι κάτοικοι των Διαβατών. Διοργανώνουν μια διαμαρτυρία. Μια μερίδα των κάτοικων των Διαβατών. Θέλω να ρωτήσω, εφόσον το πρόβλημα στην Βεβαίως. Περιοχή σας είναι κοινό, για ποιο λόγο δεν συμπορεύεστε, δεν κάνετε Βεβαίως. Όλοι μαζί μια τέτοιου είδους διαμαρτυρία όπως κάνουν οι υπόλοιποι Ρωτήστε κάτοικοι. Τους ίδιους. Και αποφασίσατε να κάνετε αυτό το κατά πολλούς προκλητικό μπάρμπεκιου. Να σας απαντήσω. Καταρχήν, αυτοί οι συγκεκριμένοι κάτοικοι δεν είναι όλοι κάτοικοι των Διαβατών. Γιατί μεγάλη μερίδα των γιατί Διαβατών. Γιατί δεν είστε όλοι ενωμένοι, λέω. Εκδήλωση. Γιατί διχάζεται η κοινωνία των Διαβατών. Την άποψή να σας απαντήσω. Την άποψή σας θέλω. Ναι, να σας απαντήσω. Το κάλεσμά μας εμείς το κάναμε νωρίτερα. Νομίζω 3-4-5 μέρες νωρίτερα. Χαιρόμαστε που ήμασταν οι αφορμοί και αυτή η μερίδα των κατοίκων να ξυπνήσει μετά από τόσο καιρό από το λίθαργο. Και να αναγκαστεί να φτάσει και αυτή σε μία μορφή αντίδρασης. Ειρηνική και αυτή, ειρηνική και εμείς. Λοιπόν, εγώ τους απίφθηνα κάλεσμα να κάνουμε κάτι κοινό μαζί και το Σάββατο και την Κυριακή. Απάντηση δεν πήρα. Με το Δήμο σας έχετε μιλήσει? Με το Δήμο. Με το Δήμαρχο. Καταρχήν, σας. Εγώ είμαι από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με το Δήμαρχο της περιοχής. Η καρδιά του προβλήματος είναι αυτή τη στιγμή στα Διαβατά. Η καρδιά του προβλήματος είναι αυτή τη στιγμή στα Διαβατά. Γι' αυτό και το κάνουμε στα Διαβατά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά το πρόβλημα είναι παντού, είναι κοινό. Σε όλη την ελληνική επικράτεια αυτή τη στιγμή. Και ναι, με το Δήμο και εκεί και εδώ. Ναι. Άμεσα θα έρθουμε σε επικοινωνία γιατί είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει και το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Διαβατών και πολλούς ακόμα δήμους εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι κοινό αυτό το πρόβλημα. Και κοινά πρέπει όλοι να το αντιμετωπίσουμε για να μην βρεθούμε σε πιο δυσάρεστες καταστάσεις στο μέλλον. Δεν είχατε έρθει μέχρι τώρα σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές πρώτα να συζητήσετε μαζί τους για το πρόβλημα? Έχουμε έρθει για το θέμα της ασφάλειας. Για το θέμα της ασφάλειας. Είμαστε σε αναμονή για να έρθουμε. Δεν έχετε επικοινωνία μαζί τους, δηλαδή για το θέμα του αν θα έρθουν επιπλέον πρόσφυγες εγώ και μετανάστες. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω, σας ακούω τόση ώρα σιωπηλός. Δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα θα λύσετε ψήνοντας σουβλάκια και χοιρινά απέναντι σε εξαθλειωμένους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό και ποια και υπηρεσία προσφέρεται δεν θα έλεγα ότι και στον τόπο. Κύριε Παυλόπουλε, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο εξαθλειωμένοι. Περισσότεροι δεν έρχονται καν από εμπόλεμες ζώνες. Είναι καλοντημένοι με πανάκριβα ρουχαλάκια, με τα iPhone τους, με τα WiFi τους. Ναι. Τους δίνουν catering φαγητά που δεν τους αρέσουν και τα πετάνε μήπως στην γωνία. Μήπως θα τους κρεμάσουμε που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Μήπως θα τους κρεμάσουμε, λέω εγώ. Και παρακαλώ να τους δημοσιεύσετε. Κύριε Γιαμπάζου, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε πολύ. Παρακαλώ, καταγγέλουμε τον επιλεκτικό ανθρωπισμό τόσα χρόνια που υπάρχει στην Ελλάδα. Και βάζετε και την προμετωπίδα του Μακεδονομάχου μπροστά. Τόσα χρόνια και δεν έχει ενδιαφερθεί κανένα για αυτού. Υπάρχουν Όχι, Έλληνες άστεγοι και δεν έχει ενδιαφερθεί ότι προσφέρεται κακή υπηρεσία. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ κανένα για αυτού. Είναι άλλο πράγμα να διαμαρτύρεστε, να ζητάτε συνθήκες ασφαλείας, να λειτουργούν οι δομές. Να είναι προστατευμένο όλο αυτό και είναι άλλο πράγμα να πηγαίνετε απέναντι σε εξαθλειωμένους και να ψήνετε σουβλάκια. Αυτό δεν είναι και τόσο εξαθλειωμένοι. Δεν είναι καν ανθρώπινο. Είναι απάνθρωπο. Αυτό που κάνετε, πέρα σας από ακραία προκλητικό, για να μην το πω κάπως αλλιώς, είναι και απάνθρωπο. Ακραία ήταν η κατάσταση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν κακήν κακώς με τα παιδιά το τους από τις χώρες τους. Αναζητώντας την καλύτερη ζωή. Από το και εσείς τι κάνετε? Θα τρώτε τα χοιρινά και θα τους δείτε κοίτα εγώ τι τρώω. Δεν είναι καν εμπόλεμες. Οι περισσότεροι έρχονται πλέον από τυχοδιοκτικό σκοπό. Είναι καλοντημένοι. Κύριε έρχονται Διαβάζη. Με τα iPhone, με τα WiFi. Δίνουν πακτολό χρημάτων στους λεμπόρους. Είναι οι περισσότεροι από αυτούς οικονομικά ευκατάστατοι. Σταματήστε πλέον με τον επιλεκτικό ανθρωπισμό. Βοηθήστε τους Έλληνες που είναι σε οικονομική κρίση. Βοηθήστε τους άστεγους. Δεν θέλετε να ακούσετε. Βοηθάτε εσείς με τα σουβλάκια τους Έλληνες. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Υπάρχουν οι ΜΚΟ που έχουν πακτολό χρημάτων πίσω. Αν ήθελαν οι ΜΚΟ θα μπορούσαν τους ανθρώπους να τους βοηθήσουν στην ίδια τους την πατρίδα. Φτάνει πλέον με αυτή την υποκρισία. Φτάνει με αυτή την υποκρισία και τον επιλεκτικό ανθρωπισμό. Και αν όντως είμαστε όλοι τόσο δημοκράτες, αν όντως όλοι είμαστε τόσο δημοκράτες που όλοι επικαλούμαστε τη δημοκρατία, από Δευτέρα να ξεκινήσουν να διεξάγονται τοπικά δημοψηφίσματα στις τοπικές κοινωνίες, αν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες θέλουν αυτά τα hot spot. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αφού έχετε, αφού θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσες οικονομικές δυνατότητες, δεν γιατί εξεριζώθηκαν και ήρθαν εδώ την και διαμένουν σε αυτές τις συνθήκες διαβίωσης? Για ποιο λόγο επέλεξαν να έρθουν στη χώρα μας?
Αφού λέτε ότι έχουν όλα αυτά που έχουν τα καλούδια, όπως τα λέτε. Ρωτήστε αυτούς που τους κατεύθυναν εδώ. Σας είπα, οι περισσότεροι δεν έρχονται από εμπόλεμες χώρες. Αυτή τη στιγμή, εγώ στη γειτονιά μου έχω Αλγερινούς και Μαροκινούς γείτονες, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών διαχειρίζονται το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο στην περιοχή που ζω. Ζω σε μια γετοποιημένη γειτονιά. Από πού και ως πού οι Αλγερινοί και οι Μαροκινοί ήρθαν στην Ελλάδα. Σας ερωτώ. Και μάλιστα οι περισσότεροι είναι και καλοντημένοι, σας είπα, με τα iPhone τους, με τα WiFi και δεν μας φαίνονται και τόσο πεινασμένοι. Άρα ήρθαν εδώ για να κάνουν δουλειές. Άφησαν τον τόπο τους για να κάνουν δουλειές. Δεν λέτε. Γνωρίζω. Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα της καθημερινότητάς μας. Αυτό λέτε. Το καταγγέλλω δημόσια, ναι. Το καταγγέλλω. Και ότι τόσα χρόνια κυκλώματα, δηλαδή, για πεινασμένους ανθρώπους, να σας πω εγώ πόσο μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Γιατί δεν νοιάστηκε κάποιος στην πράξη για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πάτε λοιπόν εκεί να κάνετε. Οι οποίες έχουν πάτε εκεί να κάνετε την εκδήλωσή σας. Αν είμαστε πραγματικά άνθρωποι, όντως υπάρχει και ένα ποσοστό αυτών των ανθρώπων των προσφύγων. Δεν είμαστε ρατσιστές, γιατί νοιαζόμαστε για όλους και θέλουμε και το καλό αυτών των ανθρώπων. Οι ΜΚΟ έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους στις ίδιες τους πατρίδες να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους και να ευημερίσουν εκεί. Εσείς βγήκατε για να μιλήσετε, κύριε Γιαμπάζη, και όχι για να ακούσετε και τις ερωτήσεις. Θέλετε να πείτε μόνο τα δικά σας. Ποιον εκπροσωπείτε? Πρόσφυγας πάντως, να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτός που έρχεται από εμπόλεμη ζώνη. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος θεωρείται πρόσφυγας και πρέπει να φύγει από τον τόπο του και να ξεριζωθεί. Και δεν ξέρω αν αυτές οι μανάδες που βλέπουμε διαρκώς με τα παιδιά αγκαλιά και κάνουν τη ζωή τους παιδάκια, αν είναι επιλογή τους το να αφήσουν τον τόπο τους και να έρθουν με τα παιδιά τους και να θαλασσοπνίγονται και να έχουν τροχέα και στην Εγνατία Οδό να έχουν τα τροχέα με τους διακινητές και να σκοτώνονται και να είναι μέσα σε ψυγεία. Και να ξεψυχούν τριών ετών παιδιά. Θέλετε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για τους διακινητές, να δείτε πώς τρυπάνε τις βάλκες, κύριε Γιαβάζη, και άλλο οι άνθρωποι αυτοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς θέλουμε να καταγγείλουμε επίσης ότι το μεταναστευτικό έχει γίνει μια τεράστια μπίζνα. Το μεταναστευτικό έχει καταντήσει μια τεράστια μπίζνα που οικονομούν κάποιες κλίκες από αυτό. Είναι άλλο από τα χοιρινά και τις σούβλες και το αλκοόλ. Το μεταναστευτικό, όλα είναι αλληλένδετα, όλα είναι ένα πάζλ. Όχι, δεν είναι αλληλένδετα. Τα χοιρινά και το αλκοόλ έξω από το σκοτσπότ με τα παιδιά είναι άλλο από τους διακινητές. Είναι άλλο η αγωνία, άλλο η φευρότητα. Με συγχωρείτε. Είναι άλλο πράγμα η αγωνία, ναι, για τον τόπο και σου. Είναι άλλο πράγμα λέτε, να διαμαρτύρεσαι και να ζητάς να τηρηθούν οι συνθήκες ασφαλείας και όλα τα προβλεπόμενα. Είναι άλλο πράγμα να λες δεν αντέχουμε να χωσικώσουμε άλλους. Υπάρχουν πολλοί δήμοι σε πολλές περιοχές που λένε παιδιά θέλουμε κανόνες διότι το πράγμα μας πνίγει. Και είναι άλλο πράγμα να επιλέγεις να εκφράσεις αυτή την αγωνία σου με μια, προκλητική ενέργεια απέναντι σε εξαθλιωμένους ανθρώπους. Τι νόημα έχει! Δηλαδή, εσείς πώς θα νιώσετε την Κυριακή που θα τρώτε σουβλάκι μπροστά σε ένα παιδάκι που πεινάει, κύριε Γιαμπάζη? Να σας ρωτήσω κάτι. Όχι, να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω. Οι περισσότεροι από αυτούς. Να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω, σας παρακαλώ. Κύριε Γιαμπάζη. Οι περισσότεροι από αυτούς, σας είπα, είναι άντρες. Ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς θα νιώσετε όταν θα τρώτε σουβλάκι μπροστά στο παιδάκι. Θα σας απαντήσω, Ωραία. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα είμαστε σε απόσταση ασφαλείας. Δεν θέλουμε κι εμείς να προκαλέσουμε τόσο πολύ όσο θέλουν να πιστεύουν κάποιοι. Συμβολικό. Τι εννοείτε, είναι αυτό δεν θα σας βλέπουν, απλά θα το μυρίζουν, ναι. Να σας απαντήσω, σας παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ. Και στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν μια άλλη κουλτούρα, έναν άλλον τρόπο σκέψης. Και επειδή παρακολουθούμε τις εξέλιξεις στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε δει ότι αυτοί οι άνθρωποι όπου έχουν πάει και έχουν εγκατασταθεί στην αλλού, Ευρώπη... Το πάτε αλλού, κύριε Γιαμπάζη. Όχι μόνο δεν αφομοιώθηκαν στις... Το πάτε αλλού, κύριε Γιαμπάζη. Όχι, εγώ θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα. Όχι, είναι όλα αλληλένδετα. Αποφεύγετε να απαντήσετε, κύριε Γιαμπάζη. Έχουν επιβάλει τους δικούς τους κανόνες. Εσείς. Δεν έχουν προσαρμοστεί με τους κανόνες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Πολύ ωραία. Πώς θα νιώσετε, σας ρωτώ. Έχουμε δει μετά στο μέλλον φαινόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα σε μετρό, σε εμπορικά κέντρα, δεν σε δημόσιους δρόμους. Δεν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Γιαμπάζη. Με μαθηματική ακρίβεια. Μάλλον δεν θέλετε να απαντήσετε, εδώ. Κύριε Γιαμπάζη. Έχει συμβολικό χαρακτήρα αυτό που κάνουμε μεθαύριο. Όχι, δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα. Όχι, δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα. Να γνωρίζετε πόσες παρενοχλήσεις γίνονται σε κοριτσάκια αυτή τη στιγμή στο Κυλκίστα και αν δεν θέλει να απαντήσει. Κύριε Γιαμπάζη μου, συμβολισμός σε αυτό δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο.